σου δώσω ένα παράδειγμα. Το θυμό μπορείς να τον παρομοιώσεις με ένα ποτάμι. Όταν λες θέλω να αλλάξω τα πράγματα, λες μακάρι το ποτάμι να ξαναπήγαινε πίσω. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής. Άμα βάλεις σωστά τις πέτρες, το ποτάμι πάει εκεί που θες. Άρα δεν είναι ανάγκη να θυμώσεις με το θυμό, αλλά πρέπει να καθοδηγηθεί. Έτσι αλλιώς είναι άχρηστος. Όταν βλέπεις κάποιον που σπρώχνει έναν τοίχο, πες του, δεν βρήκες πόρτα. Ωραία. Άρα μην ανησυχείς. Επειδή είσαι ο κύριος λογικός, κάτι πολύ απλό που μπορεί να σας ξαφνιάσει. Ό,τι και να βγάλουν εκλογές, μπορεί να είναι χειρότερο από αυτό που έχουν. Πρώτο. Δεύτερον, αυτό που έχει σημασία είναι ότι από τη στιγμή που ενημερώνονται οι βουλευτές ότι άμα κάνουν μια υπερψήφιση αυτής της συμφωνίας θα είναι η τελευταία φορά που θα πούμε, έχουν ένα θέμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το πεντοχήλαιρο είναι μερικοί που το θεωρούν πιο πατριωτικό από την πατρίδα. Αλλά άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα που υπάρχει στην Κύπρο. Στην Κύπρο, για να είσαι υπουργός, πρέπει να παραιτηθείς από την Βουλή. Όταν είσαι στη Βουλή της Κύπρου, θα καθίσεις 5 χρόνια ό,τι και να γίνει. Άρα πληρώνεσαι 5 χρόνια κάθε φορά το μήνα. Άμα πας για υπουργός, μόλις αλλάξει η κυβέρνηση, έφυγες. Άρα να ξέρεις ότι στην Κύπρο είναι ελάχιστοι αυτοί που θέλουν να είναι υπουργοί. Στην Ελλάδα, επειδή μπορούμε να κάνουμε και τα δύο, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτή την περίοδο κάνουμε αναθεώρηση του συντάγματος, θα δώσουμε και μάλιστα και πιο μεγάλες δυνατότητες ακόμα και στον πρόεδρο, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μια ανισορροπία πρωθυπουργού προέδρου. Και προσπαθώ να σας πω το εξής. Είναι ένα σύστημα, παίζουμε με τους κανόνες, αλλά εγώ μπορώ να σας πω κάτι πολύ απλό. Όλοι στο σκάκι βλέπουν τα πάντα, λίγοι παίζουν σκάκι και οι άλλοι κουνούν απλώς τα κομμάτια από ξύλο. Άρα, εδώ δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Ούτε η παραπληροφόρηση έχει τελειώσει, ούτε οι πιέσεις. Ξέρουμε ακριβώς, έχουν εκτεθεί όλοι και τώρα παίζουμε. Η χρονιά του 19 θα είναι χρονιά πολιτική. Η χρονιά του 18 ήταν χρονιά λαϊκή. Δεν έχει ανάγκη να κάνεις συλλαλητήριο μέσα σε εκλογές τον Μάιο. Απλώς ψηφίσεις. Εντάξει, δεν είναι κάτι το κουντικό, είναι δημοκρατίες. Είμαστε σε ένα δημοκρατικό και θα το δούμε. Αλλά θα δείτε ότι στην πραγματικότητα προσπαθούν να καθυστερήσουν και ακόμα και αυτό, διότι βλέπουν ότι όχι μόνο δεν πηγαίνουν τα κουκιά για το προσύμφωνο, τα οποία θα έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε μετά τις 17 Δεκεμβρίου. Ξέρετε γιατί. Γιατί μετά τις 17 Δεκεμβρίου μπορούμε ξανά να κάνουμε μορφή. Να περάσουν 6 μήνες όταν έχει κάνει κάτι. Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Οτιδήποτε πράγμα που εμπεριέχει αυτό, σε βάθος χρόνου θα εμπεριέχει μόνο αυτό. Ναι. Τόσο απλά. Αυτά, άμα θέλετε να κοιτάξετε την φθορά των ονομάτων των κρατών, θα δείτε ότι και περιοχές που είναι στη Μέση Ανατολή, για να μην πω ονόματα και νευριάσετε, είχαν άλλα ονόματα επίσημα και ξαφνικά άλλαξαν και τελικά τα ονομάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μόλις βάζουμε κάτι που εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία, αμέσως θα καταλήξει πάνω σε αυτό. Το θέμα της γεωγραφίας. Να ξέρετε ότι αυτοί που είναι υπέρ της γεωγραφίας είναι αυτοί που δεν ξέρουν ιστορία. Άρα είναι σαν να λέμε, ας πούμε, το Βυζάντιο ήταν σε δεν ξέρω πόσες περιοχές και ο καθένας έχει δικαίωμα να ονομαστεί Βυζάντιο. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί δεν ονομάζεται το Βυζάντιο γεωγραφικά. Ονομάζεται ιστορικά. Το έδαφος είναι αυτό που έχει το παρόν. Η ιστορία έχει παρελθόν και μέλλον. Άμα σκεφτείτε ορθολογικά ότι η ιστορία είναι η στρατηγική του παρελθόντος, τότε θα καταλάβετε ότι η στρατηγική είναι η ιστορία του μέλλοντος. Οι αποφάσεις που παίρνουμε τώρα δεν είναι μόνο γι' αυτό. Το άλλο που θέλω να σας πω, για να μιλήσω λίγο πιο γενικά, είναι ότι ό,τι κάνουμε με τα Σκόπια, αν δεν παίζουμε σωστά, το βλέπουν άλλοι παίχτες. Τα προβλήματα που έχουμε και έχουν εμφανιστεί και με τη Βόρεια Ήπειρο, με την Κύπρο, με το Αιγαίο, με τους Τούρκους, είναι επειδή βλέποντας τέτοια υποχωρητικότητα, σου λένε γιατί όχι εμείς. Όταν έρχεται ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και εξηγεί, εγώ θα κάνω και άλλες συμφωνίες. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι όλες οι άλλες χώρες συμφώνησαν, γιατί βλέποντας τέτοια συμφωνία, λέει και εμείς θέλουμε.
Άρα βλέπετε λοιπόν το επίπεδο, δεν έχουμε κάνει ακόμα το θέμα της ΑΟΣ, δεν σας είπα αυτά που θα έπρεπε να έχετε στο μυαλό σας, γιατί το περάσαμε λόγω χρόνου, αλλά θέλω να το έχετε τουλάχιστον στο τέλος, επειδή παίζετε εσείς στα δύο ταμπλό, είναι η ΑΟΣ. Η Ελλάδα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ της Μεσογείου. Η Ελλάδα έχει βγάλει τα θαλάσσια μπλοκ το 2, το 1 και το 10. Το 2 έχουμε υπογράψει με την Total, ΕΛΠΕ, Edison. Δηλαδή δύο χώρες που είναι και ευρωπαϊκές και νατοϊκές. Έχουμε βγάλει το Δυτικά Κρήτης και Νοτιοδυτικά Κρήτης και το Ιόνιο, όπου πάνω έχουμε την Repsol που είναι ισπανική, νατοϊκή και ευρωπαϊκή, και κάτω έχουμε την ExxonMobil, την Total και τα ελληνικά πετρέλαια. Δηλαδή, όλοι αυτοί που έχουν βάλει υποψηφιότητες σε θέματα ΑΟΣ είναι είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στον ΝΑΤΟ. Τώρα σας το λέω λίγο πιο ορθολογικά. Κάποιος που περιμένει από την Ελλάδα να υπογράψει την τελική συμφωνία για να μπορεί να μπει σε δύο θαλάσσια οικόπεδα όπου το καθένα έχει το μέγεθος της Πελοποννήσου για να κάνει έρευνες υδρογονανθράκων, θα πίεζε την Ελλάδα τώρα? Όχι. Πότε εμφανίστηκε αυτός ο διαγωνισμός? 3 Δεκεμβρίου 2017. Πότε εμφανίστηκε το Σκοπιανό? Τον Ιανουάριο του 2018. Και ρωτάω, τώρα είναι το timing για να πιέσουν για τέτοια θέματα? Γιατί μόλις πετύχουν αυτό, όλοι αυτοί, θα μείνουν στην περιοχή γύρω στα 40 χρόνια. Ρωτάω τώρα, γιατί να θυσιάσουν αυτά, για να το θέσω αλλιώς, να το ξεκαθαρίσω και για τον Χρήστο, πάρε έναν Αμερικανό κανονικό και του λες, έχεις δει, ναι, γιατί έχουμε τους Έλληνες, τους μέσους Έλληνες και τον κανονικό Αμερικανό. Και του λες, προτιμάς να έχει το όνομα Μακεδονία τα Σκόπια και να μην έχεις πρόσβαση στην ελληνική ΑΟΣ, ή προτιμάς να κάνεις γεωτρήσεις στην ελληνική ΑΟΣ και να λέγεται όπως θέλουν οι άλλοι? Ξέρεις, θα απαντήσει ο Αμερικανός. Θα απαντήσει ακριβώς αυτό που θα κάνω τώρα, ενημέρωση από αύριο. Okay, θα πει it's fine for me. Η Τουρκία προσπάθησε να κάνει ένωση με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος της είπε... Γιατί δεν ξέρεις όμως ότι δεν τα κατάφερε ούτε με τη Λιβύη? Γιατί η Λιβύη βγήκε επίσημα και είπε ότι αυτά που δηλώνει η Τουρκία δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Τελειώσαμε. Θα κοιμηθείς μια χαρά το βράδυ. Γιατί να ξέρεις επίσης ότι μπαίνεις στο θαλάσσιο οικόπεδο που είναι πράσινο. Εμένα δεν με ενοχλεί, εσάς πρέπει να ενοχλεί περισσότερο. Εμένα δεν με ενοχλεί να ξέρεις ότι... Εσείς που μπαίνετε εκεί. Να ξέρετε, εσείς έχετε ένα ποσοστό από την ExxonMobil και εδώ. Να μην νομίζετε ότι δεν σας αφορά. Εγώ ξέρω ότι όσο είναι η ExxonMobil εκεί πέρα, κανείς δεν θα σας πειράξει. Αυτό σας λέω. Μια ερώτηση. Δείτε στις λανθασμένες εκκλησίες, γιατί ο άνθρωπος με τον οποίο συζητήσατε μας είχε εξηγήσει ότι δεν θα το θυμόμαστε αυτό το θέμα, έτσι γίνεται. Πάνος πέθανε πριν το ξεχάσουμε. Πάντως πέθανε. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, να καταλάβουμε το εξής. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα σημειωσμός που πρέπει να γίνει, αν θέλουν να πιέσουν κάποιοι από το ΝΑΤΟ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα Σκόπια, αυτό θα το κάνουν. Αλλά εγώ είμαι εναντίον οποιασδήποτε πρόταση από την πλευρά της Ελλάδος. Το μόνο που λέω είναι ότι θέλω να έχουν μια ονομασία που σέβεται την ιστορία και τον ελληνισμό. Τελεία. Όλα τα άλλα ας ονομαστούν όπως θέλουν. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να εμείς να κάνουμε προτάσεις και λέω, εσείς οι Έλληνες, θα δεχόσαστε να μας κάνουν προτάσεις για το πώς θα ονομάσουμε το κράτος μας? Άρα ας το αφήσουμε αυτό. Εμείς είμαστε υπέρ των λαών, έχουν δικαίωμα να ονομαστούν, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός. Και για να είμαστε σοβαροί, σε όλη την περιοχή, οι Σκοπιανοί είναι η πιο φιλική που έχουμε. Ναι, τόσο απλά. Η Βούλγαρη είναι πιο φιλική. Φαντάζομαι ότι δεν είσαι στρατιώτης, δεν γίνεται. Έξερε αθηναίωση. Η Ανατολική... Είναι δύσκολο. Θα ήταν καλό να διαβάσετε την απόφαση του 77, δεν έχει καμία σχέση. Ή άμα είστε
λίγο τεμπέληδες, συμβαίνει αυτό. Ακούτε απλώς τι λέει ο Παπινιώτης, το έχει ξετινάξει εντελώς το θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα που να υποστηρίζει αυτό το πράγμα. Άρα είναι απλώς ότι ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, μόνο γλωσσολόγος δεν γίνει. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Αυτό που λέτε εσείς για τη γλώσσα και συνεχίζετε, έχετε καταλάβει μετά από την ερώτηση μιας βουλευτίνας, ρώτησε στις διαπραγματεύσεις, πότε μιλήσατε για το θέμα της γλώσσας. Δεν υπάρχει στα πρακτικά. Και αναγκάστηκαν να πούνε ότι ήταν σε ένα πάρκινγκ. Σε ένα πάρκινγκ έγινε. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων, σε ένα πάρκινγκ, ξαφνικά του λέει ο Σκοπιανός, με τη γλώσσα τι κάνουμε, και του απαντάει ο δικός μας, ό,τι θες. Έτσι έγινε αυτή η διαπραγμάτευση.